Το σμαράγδι με το χαρακτηριστικό του πράσινο χρώμα αποτελεί ένα από τα πλέον πολύτιμα πετράδια μαζί με το διαμάντι, το ζαφύρι και το ρουμπίνι. Τα σμαράγδια παίρνουν το χρώμα τους από το χρώμιο και το βανάδιο που περιέχουν στη σύστασή του. Από την αρχαιότητα γοήτευαν του ανθρώπου και κοσμούσαν τα στέματα και τα κοσμήματα πολλών βασιλιάδων και αυτοκρατώρων. Είστε στο κανάλι Επενδυτέ Παγκόσμια Κλίμακα, ένα ενημερωτικό εκπαιδευτικό κανάλι και σήμερα θα μιλήσουμε για το σμαράγδι. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια γραφή για να μα βοηθήσετε να μεγαλώσουμε το κανάλι μα και να ακολουθήσουμε κι εμεί εσά. Ορυχεία σμαραχδιών υπάρχουν σε πολλέ χώρε, αλλά τα πιο σημαντικά είναι στην Κολομβία, η οποία εξορίσει σχεδόν το 50% τη παγκόσμια παραγωγή. Το κολομβιανό σμαράγδι θεωρείται το καλύτερο στον κόσμο. Σημαντική αξίας σμαράγδια εξορίζονται ακόμα στη Βραζιλία και τη Ζάμπια, ενώ στην Ινδία και στο Πακιστάν εξορίζονται ημιδιάφανα σμαράγδια χαμηλότερης αξίας. Τα σμαράγδια έχουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα μεγεθών. Υπάρχουν σμαράγδια σε μουσεία και ιδιωτικέ συλλογέ που ζυγίζουν εκατοντάδε καράτια, αλλά και μικροσκοπικά σμαράγδια που ζυγίζουν κλάσματα ενός καρατιού. Το μεγαλύτερο σμαράγδι του κόσμου βρέθηκε στη Βραζιλία και είναι πραγματικά τεράστιο καθώ ζυγίζει 11,5 κιλά, δηλαδή 57.000 500 καράτια μετά την επεξεργασία του. Το ακριβότερο σμαράγδι που πουλήθηκε ποτέ ανήκει στην Elizabeth Taylor. Ήταν δεμένο σε μια καρφίτσα φτιαγμένη στην Ιταλία από τον Νίκο Bulgari με ένα σμαράγδι 23,46 καρατιών, δηλαδή περίπου στα 5,7 γραμμάρια, Πεσιωμένο με διαμάντια και χρυσό και πουλήθηκε 6,5 εκατομμυρία δολάρια. Τα σμαράγδια που δεν έχουν ορατά εγκλίσματα είναι πολύ σπάνια και πολύτιμα. Συνήθω περιέχουν εγκλήσματα που είναι ορατά στο γυμνό μάτι. Εξαιτία αυτού, η αγορά των σμαράγδιων. Σε αντίθεση με εκείνη των διαμαντιών, αποδέχεται την παρουσία εγκλεισμάτων χωρί αυτό να μειώνει την εμπορική του αξία. Η διάβγεια στην περίπτωση των σμαραγδιών διαπιστώνεται κυρίω δια γυμνού οθαλμού και όχι με μεγέθυνση 10 φορέ όπω τα διαμάδια. Τα εγκλίσματα στα σμαράγδια πολλέ φορέ περιγράφονται με τον όρο Ζαρντέν, ο οποίο στα γαλλικά σημαίνει κήπο. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται στην εξακρίβωση τη καταγωγή του πολύτιμου λίθου. Όλοι οι ειδικοί ανεξαιρέτω συμφωνούν ότι το κυρίαρχο στοιχείο στο σμαράγδι είναι το χρώμα του. Άλλωστε, για χιλιάδε χρόνια αποτελούσε και αποτελεί το πρότυπο για τη σύγκριση οποιασδήποτε απόχρωση του πράσινου, αφού δεν υπάρχει στη φύση άλλο πετράδι με χρώμα που να ισοδυναμεί με αυτό. Όπω και με άλλου αντίστοιχου πολύτιμου λίθου, απαιτείται ένα καλά εκπαιδευμένο μάτι για να αναγνωρίσει τι λεπτέ διαφορέ της αποχρώσεις και την τονικότητα του χρώματο ενό μαραγδίου. Τα πιο εμπορικά χρώματα είναι τα γαλαζοπράσινα ως καθαρά πράσινα με έντονο χρώμα και τόνο. Τα πιο πολύτιμα σμαράγδια είναι εξαιρετικά διαφανή και το χρώμα τους είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο, χωρίς ορατές χρωματικές ζώνες. Τέσσερις παράγοντες λαμβάνονται υπόψη στην κοπή των σμαραγδιών. Πρώτο παράγοντα είναι τα σπασίματα που έχουν σχεδόν όλα τα σμαράγδια. Μια σωστά σχεδιασμένη κοπή θα ελαχιστοποιήσει την αισθητική και μηχανική επίδραση αυτών των σπασιμάτων στην τελική πέτρα. Ο δεύτερο παράγοντα είναι το γεγονό ότι το σμαράγδι, επειδή δεν είναι τόσο σκληρό όσο το διαμάντι, είναι και πιο ευάλωτο σε ζημιά κατά την κοπή, τη στήλβωση αλλά και την καθημερινή φθορά. Μια σωστά επιλεγμένη κοπή μπορεί να βοηθήσει την προστασία από ζημιά προστατεύοντα τα πιο ευάλωτα μέρη τη πέτρα μέσα στο δέσιμο του κοσμήματο. Τρίτο παράγοντα είναι το χρώμα, το οποίο είναι καθοριστικό για την αξία ενό μαραγδιού. Η σωστή κοπή μπορεί να επηρεάσει το χρώμα, ρυθμίζοντα τι αναλογίε και τον αριθμό των όψεων και να μεγιστοποιήσει τη λάμψη και τον τόνο του πρασίνου. Και τέταρτο παράγοντα που σχετίζεται και αυτό με το χρώμα είναι οι διχρωμίε που μπορεί να εμφανίζονται. Η κοπή πρέπει να είναι τέτοια που να δίνει έμφαση στην πιο έντονη γαλαζοπράσινη απόχρωση. Η κοπή καμποχών ήταν για εκατοντάδε χρόνια δημοφιλή γιατί είχε λιγότερη απώλεια υλικού και μεγαλύτερη ευκολία στην κοπή. Πιο δημοφιλή είναι η Emerald που πήρε άλλωστε και το όνομά τη από σμαράγδια που συνήθω κόβονται με αυτήν. Και άλλε συνήθει κοπέ είναι η Princess και η Κάσιον. Και αυτά ήταν λίγα λόγια για το σμαράγδι. Τα λέμε σύντομα με το επόμενο βιντεάκι μα. Να είστε καλά!